χωριά που είναι απομονωμένα, αλλά τόσο πολύ περισσότερο και η Καστοριά, όπου δυστυχώς έρχεται δεύτερη σε κρούσματα πανελλήνια, πανελλαδικά. Εμείς ζητάμε, αυτό που πρέπει να ζητήσουμε, είναι να υπάρχει μια σωστή λειτουργία, ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Υπεύθυνοι σαφέστατα είστε εσείς, εμείς είμαστε οι επέκτες του χεριού σας, είμαστε στη διάθεση όλων να προσφέρουμε με ό,τι μέσο μας ζητηθεί. Ωστόσο όμως παρατηρείται συχνά, ακούμε πολλές φορές, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση. Αυτό εισπράττουμε παντού, στην ενημέρωση, όπως είπαν και οι γιατροί που σαφέστατα είναι πιο ειδικοί από μένα. Συμφωνούμε όλοι, αν κατάλαβα καλά, ότι αλλιώς είναι να έχουμε τον ασθενή μπροστά, όπως ανέφεραν οι γιατροί μας, και αλλιώς να μιλάμε πίσω από ένα τηλέφωνο. Η κλινική εικόνα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο γιατρός. Και από εκεί σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφασή του. Ζητάμε από εσάς να υπάρχει ένα κλιμάκιο για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους καθυστερήσεις, επιβραδύσεις. Είδαμε σε πλήρη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και πολύ σωστά έθεσαν το θέμα το να υπάρχει ένα μικροβιολογικό εργαστήριο που να γίνεται εδώ η διάγνωση για να γλιτώνουμε χρόνο και να βοηθάμε και εσάς. Από εσάς θέλουμε όμως να το δούμε πιο σοβαρά, πιο ζεστά αν θέλετε, πιο ζεστά όχι πιο σοβαρά γιατί σοβαροί είστε, να υπάρχει ένα κλιμάκιο εδώ και στην Καστοριά και στην Κοζάνη να μπορούμε να ελέγχουμε πιο σύντομα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα περιστατικά με κρούσματα κορονοϊού.